αρένα και δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στο μεταξύ μας, στο περιεχόμενό μας. Νομίζω ότι είναι ένας αγώνας δρόμου που δεν σταματάει. Και επίσης δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρα και κάποιος νικητής το Σαββατοκύριακο. Γιατί άλλες εβδομάδες οι μετρήσεις γίνουν προς εμάς, άλλες φορές γίνουν προς κάποιο άλλο πρόγραμμα. Το παιδικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ αγαπητό. Γιατί το Σαββατοκύριακο οι πρωταγωνιστές έχουν δείξει τελικά ότι είναι τα παιδιά στο σπίτι. Μόνο το Σαββατοκύριακο τώρα, Κωνσταντίνα μου, τώρα με πληγώνεις τώρα. Κάθε μέρα όλες τις ζώνες. Πάρει... Και είναι και ένα κομμάτι που μου αρέσει και γιατί το έχουμε και εντάξει και εμείς στην εκπομπή, το κομμάτι του παιδιού και της οικογένειας. Παιδί και γονείς την ονομάζουμε αυτή τη στήλη. Ποιος την κάνει αυτή. Τι ποιος. Ποιος την παρουσιάζει τη στήλη αυτή. Εσύ και αυτή είναι κάποιος ειδικός. Έρχεται, έχουμε τη μαμά blogger μας, τη δημοσιογράφα, έχουμε τη Μυρτώ την Κάζη. Που κατά καιρούς... Μαμά blogger λέγεται. Είναι μαμά blogger, ναι. Που κάθε Σαββατοκύριακο πραγματευόμαστε ένα διαφορετικό θέμα. Έρχονται γονείς με τα παιδιά, την αντίστοιχη ειδικότητα. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος ψυχολόγος, να έρθει κάποιος παιδίατρος. Αναλόγως τι χρειαζόμαστε και τι είναι αυτά, το θέμα τώρα, που θα συζητήσουμε. Αυτά τώρα θα πούμε σε καμιά μεσημεριανή. Αισθηματικά λέτε το βράδυ, το εκπομπή σα. Το βράδυ. Αισθηματικά. Αισθηματικά, ρε παιδί. Δηλαδή, αισθηματικά. Δηλαδή, ή μυστικά του έρωτα, ή άλλα πιο προχωρημένα. Με τέτοια ασχολείστε. Γιατί γι' αυτό ενδιαφέρονται οι γυναίκες. Ζώδια λέμε. Με τα παιδιά του δεν μπορεί να ενδιαφέρονται. Έχω να καταγγείλω. Μάλιστα. Η σύγχρονη Ελληνίδα. Εκώς, σταμάτα με μιλάς. Φέρνει έρευνες. Τρία διαφορετικά φαγητά τη μέρα μου έκανε η μάνα μου, δεν σχολήστε να. Τρία διαφορετικά φαγητά. Κάνω ένα. Έφερα... Σε όλη τη ζωή δεν θα φυγάνεις. Αγκινάρες, έφερα δεν έφαγε. Αλήθεια. Ναι. Πούτε. Θα... Δεν έφαγα, δεν ήθελε. Πήρε το πολεμικό μουσείο τη πήρε και τη χρησιμοποιεί σαν αμύδε. Σταμάτα και. Ο καμένο. Μα τη ζήτησε ο καμένο. Λέγε λοιπόν. Πότε παντρεύεσαι. Εσύ. Εγώ δεν έχω σχέση. Εσύ. Εγώ ο πρώτο Θεό κοντεύει. Εσένα σου αρέσει ο γάμος, η ιδέα. Ωραία, είναι, πηγαίνω, περνώ καλά. Για σένα. Φωτογραφίζεσαι. Δεν ξέρω, δεν είναι λίγο μακρινό όταν δεν είσαι σε αυτή τη φάση και όταν ξέρεις, δουλεύεις, δίνεις έμφαση σε έναν άλλο τομέα. Δεν ξέρω. Έχεις βάλει προτεραιότητα τη δουλειά σου. Πάντα την είχα προτεραιότητα. Τώρα δεν ξέρω, πιο πολύ ίσως. Τώρα, άμα μας τύχει τίποτα όμως, καθόλου, κάτι σοβαρό. Το σοβαρό έρχεται, δεν το ξέρεις, προκύπτει, εξελίσσεται. Τι άμα θα πω, μην χτυπάτε την πόρτα. Ναι. Δεν θα το πω, δεν νομίζω ότι το λέει κάποιος. Εδώ το έλεγε η κυρία. Όλοι θέλουν να πηγαίνει καλά. Εγώ από τα 18 μου το έχω ξαναπεί, λέω μακάρι κάποια στιγμή να με αξιώσει ο Θεός, να κάνω μια οικογένεια. Ήταν κάτι που το ήθελα και όταν δεν είχα άνθρωπο δίπλα μου, ας πούμε, να το νιώσω ότι α, είμαι κοντά. Δηλαδή μέσα μου ένιωθα ότι αυτό θέλω στη ζωή μου. Τι είναι ο αυτό χαμός. Εδώ. Αυτό είναι υποκατάστατο, μου το βάλανε εδώ επειδή δεν έχω να, για να μην απλώνω χέρι στις χαλισμένες. Ξέρεις, γιατί είχε γίνει θέμα εδώ ότι κάνουμε σεξουαλική παρανόηση. Θέμος, τα πιο ωραία σου είσαι. Έχεις αδυνατήσει, έχεις ομορφήνει, έχεις αλλάξει το μαλλί. Τι όχι. Τρεις οφθαλμίατρους ξέρω να σου συστήσω. Οι οποίοι μπορούν να σου πούνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω καλά. Δεν έχεις βάλει φακούς επαφή. Όχι. Κανονικά φοράς φακούς επαφή. Φοράω γυαλιά και το μόνο. Την εκπομπή πώς τα βλέπεις, όταν σου λένε στο βίντεο αυτά. Στο περίπου. Τα έχω δει όλα στο σπίτι. Βλέπω όλα τα βίντεο, όλη την εβδομάδα που περνάει, πάω γραφείο. Δηλαδή τα βλέπεις από κοντά με γυαλιά, ώστε να ξέρεις τι είναι. Όλα, όλα. Σοβαρά αυτό ναι, γίνεται. Ναι. Και μετά όταν είναι... Και μετά είμαι happy εγώ στην εκπομπή, γιουχού. Το έχω δει σπίτι. Έτσι εξηγείται η χαλαρότητα που έχεις φέτος. Λες. Ναι. Μα και πέρσι τα βλέπα. Α, για πέρσι δεν είπε και βλέπεις παλιές σου εκπομπές. Θα δεις, ας πούμε, μια εκπομπή από τον πρώτο χρόνο που ήσουν μόνη σου. Γιατί θα περάσει. Γιατί πιστεύεις ότι θα περάσει άσχημα. Δεν μ' αρέσει, ούτε τώρα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει η φωνή μου. Δεν μ' αρέσει. Πολλά πράγματα μ' αρέσουν. Αλλά οι πρώτες σίγουρα είναι.